Πάμε τώρα γρήγορα γρήγορα να συναντήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Βεβαίως. Mm. Πάμε να μιλήσουμε για τις εξαγγελίες Χρυσοχοΐδη, έτσι. Βεβαίως. Από... Θα χορτάσαμε, λέει η ανακοίνωση των ενώσεων, των αστυνομικών ενώσεων της Κρήτης, των ενώσεων των αστυνομικών υπαλλήλων της Κρήτης ή όπως αλλιώς πρέπει να λέγεται τώρα. Από θα χορτάσαμε. Mm. Κύριε Πικράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε και καλά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός κύριος Χρυσοχοΐδης εδώ μας είπε ότι και επανδρομένα είναι τα τμήματα και έλλειψη δεν έχουμε σε προσωπικό και ό,τι χρειάζεστε σε περιπολικά αυτοκίνητα κτλ. Τα έχετε. Τέλος πάντων, εμείς γιατί καταγράφουμε μια άλλη πραγματικότητα, αν ισχύουν όλα αυτά. Ο κύριος Υπουργός τα είπε σε εσάς. Βέβαια, στη δική μας συνάντηση δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Από μεριά μας μεταφέρθηκαν τα προβλήματα του τόπου μας, τα οποία είναι πάρα πολλά. Ο Υπουργός έδειξε να κατανοεί να καταγράφει τα προβλήματα, πλην όμως μετέπειτα στη συνέντευξη τύπου ανέφερε πολύ διαφορετική την κατάσταση. Δεν είναι έτσι πραγματικότητα στην Κρήτη, σε όλη την Κρήτη. Δεν θα μιλήσω μόνο για το Ηράκλειο, θα μιλήσω για όλη την Κρήτη. Στόλος απαρχαιωμένος με αυτοκίνητα περιπολικά πάνω από 350.000 χιλιόμετρα. Ναι. Προσωπικό γερασμένο. Παράλληλα, καμία ενίσχυση με μεταθέσεις, μόνο 3 άτομα θα ενισχύσουν όλη την Κρήτη. Είναι ένα πολύ τρομακτικά μικρό ο αριθμός. Είναι, κύριε Πικράκη, αυτό που είχαμε πει και την άλλη φορά, μία θέση στο Ηράκλειο, 2 στο Ρέθυμνο και τέλος. Αυτά είναι, σωστά? Σωστά. Χανιά και λατσίθηκαν ένα συνάδελφος, 1 στο Ηράκλειο, 2 στο Ρέθυμνο. Τη στιγμή που κάθε χρόνο και φέτος θα αποχωρήσουν τουλάχιστον στο Ηράκλειο 20-25 συνάδελφοι με σύνταξη, δηλαδή δύναμη ενός αστυνομικού τμήματος. Αν συνεχιστεί αυτό και τα επόμενα χρόνια, τονίσαμε στον Υπουργό, δυστυχώς η Κρήτη θα καταρρεύσει όσον αφορά την αστυνομία. Παράλληλα, όταν είναι τόσο γερασμένο το προσωπικό, και όταν είναι γερασμένο το προσωπικό, δεν υπάρχει και η ίδια όρεξη για δουλειά. Επίσης, δυστυχώς βλέπουμε από το Υπουργείο μία τάση ότι η ενίσχυση χρειάζεται μόνο η Αττική. Εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά που έχουμε υπηρετήσει και στην Αττική, προσωπικά έχω υπηρετήσει 10 χρόνια. Υπάρχουν αστυνομικοί, αλλά δεν υπηρετούν σε μάχημες υπηρεσίες, υπηρετούν σε γραφεία και άλλες υπηρεσίες, οι οποίες το αντικείμενο είναι πολλές φορές άσχετο με την αστυνομία. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες αστυνομικοί στην Αττική, πλην όμως αδυνατούν να τους βγάλουν στον δρόμο. Αν βάλουμε κάτω τα ποσοστά και την απογραφή με τον αριθμό των αστυνομικών, αντιστοιχεί ένας αστυνομικός προς 190 πολίτες. Αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, σύμφωνα με αυτό το ποσοστό, έπρεπε να υπηρετούν σύν 800 αστυνομικοί από τους υπάρχοντες, ώστε να ισοφαρίσουμε το ποσοστό το 1 προς 190. Και στην Κρήτη θα έπρεπε να υπηρετούν σύν 1.500 αστυνομικοί για να ισοφαρίσουμε το 1 προς 90, τη στιγμή που σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και στην Αττική, ο αριθμός αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος. Οπότε δεν μπορεί να λέει ο Υπουργός ότι είναι πλήρης η αστυνομία της Κρήτης, τη στιγμή που τα μαθηματικά λένε πολύ διαφορετικά πράγματα. Φοβερό. Και σε μια στιγμή, κύριε Πικράκη, που έχουμε μια έξαρση στο έγκλημα, γιατί μπορεί να μην έχουμε τεράστια εγκλήματα εδώ πέρα, ξεκαθαρίσματα λογαριασμού κτλ. Αλλά έχουμε όμως μια παραβατικότητα. Έχουμε ενδοοικογενειακή βία, έχουμε βία ανηλίκων, που είναι πραγματικότητα και ας λέει ο Υπουργός ότι δεν υπάρχει, έτσι. Έχουμε παραβατικότητα, βλέπουμε τι γίνεται στο κέντρο του Ηρακλείου και στις γειτονιές κάθε βράδυ σχεδόν. Πολύ σωστά. Υπάρχει μικροεγκληματικότητα που απασχολεί πάρα πολύ τους πολίτες. Υπάρχει και οργανωμένο έγκλημα στην Κρήτη, το οποίο ευτυχώς έχουμε μια υπηρεσία πολύ δυνατή, τη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος, η οποία έχει τεράστιες επιτυχίες. Έχουμε τη δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου, που έχει επίσης μεγάλες επιτυχίες. Γενικά, οι αστυνομικοί του Ηρακλείου πανελλαδικά δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω να μπω σε σύγκριση, αλλά οι αριθμοί δείχνουν ότι η Κρήτη δουλεύει πάρα πολύ καλύτερα από πολλές άλλες περιφέρειες. Πλην όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε ενίσχυση, ότι δεν θέλουμε το καλύτερο. Παράλληλα, έχοντας την ιδιαίτερη εγκληματικότητα που όλοι ξέρουμε από τους μόνιμους κατοίκους της Κρήτης και τον τουρισμό, διότι όπως αναφέρθηκε από τους διοικητές των αεροδρομίων, φέτος θα φτάσουμε τα 13 εκατομμύρια αυξαναχωρήσεις στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων, που είναι ένας τρομακτικός αριθμός, ο οποίος δεν υπάρχει στην άλλη Ελλάδα. Και όλοι αυτοί οι τουρίστες θα παραμένουν στην Κρήτη και έχουν απέτηση από αστυνόμευση, την οποία εμείς πρέπει να την παρέχουμε με αυτά τα λίγα μέσα που έχουμε, την αστυνομία τοπική. Κύριε Πικράκη,
Ακριβώς. Τώρα, πέρα από το κομμάτι της έλλειψης προσωπικού ή του γυρασμένου προσωπικού, είναι γυρασμένος και ο στόλος, το είπατε κι εσείς πριν, αλλά στην Κρήτη υπάρχει και μια ιδιαίτερη ανάγκη σε οχήματα 4x4, σωστά. Το θέσατε και αυτό στον Υπουργό. Σίγουρα. Λόγω του ορεινού όγκου που αστυνομεύουν συγκεκριμένες υπηρεσίες όπως τα ΤΑΕ, η ΟΠ και οι παρόμοιες υπηρεσίες, τα ΕΚΑΜ, χρειαζόμαστε 4x4 ή τα τμήματα υπαίθρου, 4x4 οχήματα ώστε να μπορούν να τα επεξέλθουν και στο οδικό δίκτυο, το οποίο συνήθως σε αυτά τα χωριά ή στα βουνά είναι επαρχιακό, αλλά και στο συγκεκριμένο είδους αστυνόμευση. Επίσης, υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα στις δύο υπηρεσίες μεταγωγών Ηρακλείου και Χανίων. Δεν υπάρχουν κλούβες οι οποίες να παρέχουν την ασφάλεια μεταγωγής κρατουμένων από φυλακή σε φυλακή ή από φυλακή στο αστυνομικό μέγαρο και στο λιμάνι προκειμένου να πάνε στην Αθήνα ή και πίσω. Τη στιγμή μάλιστα που χτίζεται μια πάρα πολύ μεγάλη φυλακή στην Νεάπολη και αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι δεν υπάρχουν τα μέσα να κάνουμε τις τυπικές μεταγωγές. Το τονίσαμε στον Υπουργό, είπαμε ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον δύο κλούβες, μία για κάθε μεταγωγόν σύγχρονη, διότι εγκυμονεί μέχρι και ο κίνδυνος τροχείου ατυχήματος στον δρόμο ή απόδρασης. Εντάξει, όμως η αστυνομία χρειάζεται επανίδρυση, έτσι δεν μας είπε όταν πήγε στο Υπουργείο ο Υπουργός. Τι να πούμε τώρα. Καλό είναι ο Υπουργός να φουγκράζεται και τον απλό αστυνομικό. Από τη μεριά του καλά κάνει, είναι γνώστης, είναι χρόνια στο αντικείμενο. Απλώς εσείς είστε στο πεδίο, εκείνος είναι στο γραφείο. Υπάρχει μια διαφορά. Σωστά. Και θα έπρεπε να φουγκράζεται λίγο περισσότερο εμάς. Εμείς τονίσαμε τα προβλήματα. Δυστυχώς στην συνέντευξη τύπου είπε διαφορετικά πράγματα. Η Κρήτη δεν είναι πλήρης. Ίσα-ίσα η Κρήτη αιμορραγεί. Τη στιγμή αυτή ενισχύουμε εμείς με αστυνομικούς την Αττική, αντί να γίνεται το ανάποδο. Ενισχύουμε με οχήματα την Αττική, αντί να γίνεται το ανάποδο. Δυστυχώς, όπως είπα στην αρχή, υπάρχει μία τάση να ενισχύεται μόνο η Αττική και λίγο η Θεσσαλονίκη, αλλά περισσότερο η Αττική. Ναι, αλλά περισσότερο η Αττική, σε βάρος της υπόλοιπης Ελλάδας, και αυτό δυστυχώς θα φανεί στο εγγύς μέλλον. Εμείς φωνάζουμε και το τονίζουμε, αλλά δυστυχώς αυτά τα αποτελέσματα θα φανεί. Γίνεται μια πολύ μεγάλη, πολύ κακή διαχείριση του προσωπικού που υπηρετεί εκεί πέρα, το οποίο όμως έχει αντίκτυπο και στην υπόλοιπη επαρχία, όπου μένει το μισό του πληθυσμού της Ελλάδας. Έτσι, βέβαια. Κύριε Πικράκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Να είστε καλά. Να είστε καλά.